Δεις τώρα τι γίνεται. Βλέπεις ότι τον είχε πάει σούζα τα αργολαγάκια. Αγάπη μου, ομορφιά μου. Να ζήσετε, παιδιά, να ζήσετε. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα vlog. Καλησπέρα, καληνύχτα, καλό βράδυ. Δεν ξέρω πότε θα το δεις. Σήμερα είναι Πέμπτη, εσύ όμως τώρα που το βλέπεις είναι Κυριακή. Μην ξεχνάς να κάνεις εγγραφή. Ξέρεις όλα αυτά, να χτυπάς και το κουδουνάκι και όλα. Λοιπόν, περπατάω που λέτε. Μου έχει βγει η γλώσσα. Εντάξει, δεν είναι πολύ μακριά η απόσταση. Έχω φτιάξει που λέτε το καφεδάκι μου, έχω πάρει το καφεδάκι μου και πάω να κάνω δουλειά. Και αλλάζει λίγο. Σε αυτό το vlog λοιπόν έχουμε πάρα πολλά. Τα ακούσαμε σε πολλά χανιάσα. Τέλος πάντων, δεν είμαι για περπάτημα, αλλά είπα να το πάρω λίγο ευθεία. Έτσι να αλλάξουμε λίγο τα πρωινές, ξέρεις, καταστάσεις. Πραγματικά όμως τα έχω παίξει. Λοιπόν, σε αυτό το vlog έχουμε ετοιμασίες. Θα πάμε στο γάμο της φίλης μας και ετοιμαζόμαστε. Και ήρθε που λες η στιγμή και η μέρα να πάμε σε αυτό το γάμο. Πάω να φτιάξω που λες τις βλεφαρίδες μου και να φτιάξω τα νυχάκια μου. Οπότε, το πριν είναι αυτό. Με κοιτάς καλά, ε? Και θα τα πούμε στα μετά. Δεν βάφτηκα γιατί θα ασχοληθούμε με τις βλεφαρίδες και με το πρόσωπο γενικά. Οπότε και η κοπέλα δεν ήταν και πολύ κόμψο τώρα, ξέρεις, να πιάνει, ξέρεις, με κάποια και τέτοια. Οπότε δεν ετοιμάστηκα. Ήρθα έτσι, μόνο πλήθηκα. Έβαλα την skin care ρουτίνα πάνω μου, έβαλα και το αντιλιακό μου και βγήκα. Α, απλούστατα. Έχω κάτσει εδώ πέρα στο τραπεζάκι του μαγαζιού. Περιμένω λίγο να εξυπηρετηθώ. Έχω έρθει εδώ πέρα στο The Beauty Project. Το έχω σας το πω ξαναδείξει. Το βίντεο δεν είναι χορηγούμενο. Απλά επειδή μου αρέσει αυτό το μαγαζί και μου αρέσουν οι υπηρεσίες, γι' αυτό έρχομαι. Αν θυμάστε το καλοκαίρι, πέρυσι κιόλας, Ιούλιο, είχα κάνει τις πλετσούδες της Ουρανίας. Το κάναμε αυτό με συνεργασία μαζί τους. Οπότε να σου πω την αλήθεια, δοκίμασα κιόλας τα νύχια και μου άρεσαν πάρα πολύ έτσι όπως το κάνουν και γενικά μου αρέσει η άψογη δουλειά τους. Έχω πάρει που λέει στο φραπεδάκι μου. Το φραπεδάκι μου δεν ξέρω αν θυμάσαι και αν σε νοιάζει κιόλας. Είναι φραπές με τσαχαρίνι. Ξέρεις, αυτά τα χαπάκια. Οπότε περιμένω εδώ πέρα. Πάλι καλά, δεν κάνει πάρα πολύ ζέστη. Είναι και πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Μισό λεπτό. Έλα, άνοιξε. Δεν ανοίγει. Δεν θέλει να ανοίξει. Με τίποτα. Είναι 10 και 31. Okay. Και περιμένουμε. Και γύρισα που λέτε. Λοιπόν, το αποτέλεσμα των νυχιών είναι αυτό. Έχω κάνει ένα κόκκινο βασικά. Το θεωρώ πάρα πολύ σταθερή αξία, να στο πω και έτσι. Καλοκαίρι, χειμώνα, Χριστούγεννο, Πάσχα. Μ' αρέσει πάρα πολύ γενικά να το βλέπω το καλοκαίρι. Το last lift έχει γίνει έτσι. Έχει γίνει όντως πολύ καλό αποτέλεσμα, μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν μου αρέσει να κολλάει κάτω από το φρύδι γιατί με ενοχλεί. Και είπα στην κοπέλα, αν γίνεται τέλος πάντων, να υπάρχει ωραίο αποτέλεσμα, ναι με να υπάρχει ωραία διάρκεια, αλλά αν γίνεται να μην ακουμπάει παιδιά εδώ, γιατί αισθάνομαι ότι τα μάτια μου είναι γουρλωτά. Έτσι. Οπότε μια χαρά, δεν με ενοχλεί καθόλου. Με είπε η κοπέλα να μην βάλω 24 ώρες νεράκι. Τώρα αυτό είναι λίγο αδύνατον, γιατί είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος υδρώνω. Με τον υδρότα όμως δεν μου δώσει οδηγίες. Τέλος πάντων, ίσως και εγώ ξέχασα βασικά να μου πει τις οδηγίες, τέλος πάντων. Κάτι το οποίο με τραυματίζει ψυχικά, γιατί εγώ πραγματικά με τέτοια ζέστη που κάνει, πραγματικά νομίζω ότι θα βγάλω λέπια κάθε λίγο και λιγάκι πάω και κάνω ντους. Δεν είναι και πολύ καλό αυτό, γενικά να ξέρω. Αλλά δεν μπορώ, δροσίζομαι. Παρ' όλα αυτά όμως, προς τα κάλλη, τι είναι ο πόνος. Έτσι δεν λένε, έτσι λένε. Οπότε θα τα αφήσω. Με τον υδρότα θα δω τι θα κάνω. Παρ' όλα αυτά, μη στα πολυλογώ. Ετοιμάζομαι να κάνω ένα υπέροχο μπριάμ. Τα παιδιά φάγανε εντωμεταξύ χθες, γιατί έφτιαξα μακαρόνια ολικής με σάλτσα. Καλώς το παιδί μου! Γεια! Yeah. Και φάγανε, οπότε είχα φαγητό γιατί άργησα να σου πω την αλήθεια. Έκανα και last lift, έκανα και τα νύχια μου και άργησα. Οπότε φάγανε τα παιδιά και παρόλα αυτά εγώ τώρα θα πάω να φτιάξω ένα μπριαμάκι. Και τώρα θα κόψω εδώ πέρα τα λαχανικά μου, θα αρχίσω με το κολοκυθάκι. Θα πάρω αυτό το εργαλείο για να μου κάνει φετούλες. Προσοχή λίγο με αυτό το εργαλείο, αν και έχω βάλει αυτό εδώ πέρα το ματζαφλάρι από πίσω. Αλλά μέχρι να φτάσω εδώ πίσω πρέπει να το κάνω με το χέρι. Λοιπόν, αχ, είναι λεπτές οι φέτες. Α, δεν θέλω έτσι. Δεν πειράζει, θα πάω με το παραδοσιακό τρόπο, θα τα κόψω εγώ με το μαχαίρι, όπως μου μάθει η μαμά μου. Ναι, τώρα εργαλεία και βλακίες, κατάλαβες, εντάξει.
Αυτό ουσιαστικά είναι πιο πολύ. Κοίτα εδώ τώρα την κατάσταση. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Δεν θα συγχυστώ. Λοιπόν, κολοκύθι είναι. Τι αν πάει έτσι, τι αν πάει έτσι. Στο στομάχι μου θα μπει. Λοιπόν, οπότε τέλεια. Θα κόψω τώρα έτσι εδώ πέρα σε ροδέλες τα κολοκυθάκια μου και θα συνεχίσω με την πατατούλα. Μαρό από μέσα, ρίγανη. Τι άλλο έβαλα, έβαλα και λίγο πάπρικα. Αυτά, οπότε είναι έτοιμο για φούρνο. Θα του βάλω και λίγο νεράκι, οπότε καλό ψήσιμο. Αχ, και τώρα ύπνο. Γεια σας ξανά. Εμείς πήγαμε έναν οδοντίατρο το απόγευμα και τώρα ήρθαμε να πάμε και μαντέψτε. Άνοιξα την κάμερα και δεν έχω να σας δείξω τα φαγητά. Πραγματικά. Ο παπάς μας έφαγε κοτοσούβλι σε πίτα. Εσύ τι έφαγες? Γύρω-γύρω. Η ουρανία εδώ. Το πιστό το τέτοιο. Είμαστε εδώ πέρα στο Γκαλίβα, στο Κουκάκι. Πάρα πολύ νόστιμο. Όλο. Έφαγα έναν γύρο, ήταν ξεροψημένος. Κοτόπουλο γύρο. Κοτόγυρο βασικά, φανταστικά, με σος γιαουρτιού και κέτσαπ και μουστάρδα. Όλο αυτό το τουρλουμπούκι μαζί, αλλά ήταν πεντανόστιμο. Η ουρανία πήρε κότο μπέικον, ήταν όλα τέλεια. Πήραμε και μια τυροσαλάτα, αλλά κοίταξε να δεις τώρα που τα φάγαμε και δεν έχω να σου δείξω τίποτα. Θα μου πεις τι το άνοιξες, Χρυσή μου. Ήθελα να το ανοίξω και το άνοιξα. Ό,τι απέμενε από το κότο μπέικον, παιδιά, το είναι πάρα πολύ νόστιμο. Πραγματικά, όπα, σπάσαμε και ποτήρι. Καλημέρα, next day και εγώ μόλις ετοιμάστηκα να πάω για καφέ. Δεν ξέρω βασικά τι άλλο θα προκύψει στον καφέ εννοώ. Μπορεί να είναι λεμονάδα, μπορεί να είναι πορτοκαλάδα, μπορεί να είναι κάποιο brunch, δεν ξέρω, πάντως είμαι νηστική. Αν και να σου πω την αλήθεια, πολύ ωραίο το σουβλάκι χθες, αλλά κάπως μου έκατσε περίεργα στο στομάχι μου, αλλά πολύ γευστικό. Τώρα παιδιά, γιατί δεν σας το έδειξα το σουβλάκι, δεν ξέρω, μάλλον πίνακα σε λίγος. Λοιπόν, πάμε στην απόψινή μας ημέρα και εγώ να σου πω λοιπόν ότι ετοιμάστηκα για να πάω για καφέ στα αγόρια μου, στους φίλους μου που έχουν καφετέρια στην Γλυφάδα. Vintage στο στου, φτιάχνουν τα πάντα μόνοι τους από θέμα ψωμάκι, σάλτσες, τις σαλάτες, είναι όλα χειροποίητα. Είναι ένα μαγευτικό σαλόνι. Βασικά το βίντεο δεν είναι χορηγούμενο από τη Vintage το στου, απλά είναι φίλοι. Είμαστε παιδιά και τα αγαπάμε και τα στηρίζουμε. Οπότε εγώ πέρα ετοιμάστηκα. Έχω βάλει το outfit το τελευταίων εντυπώσεων προς εμένα. Λοιπόν, είναι μαγιό και τζιν και κρίκι και αυτά. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Νιώθω πάρα πολύ καλά με τον εαυτό μου αυτό το outfit. Και να σου πω και κάτι. Χαίστηκα τι λένε οι άλλοι όταν με βλέπουν, αν δεν τους αρέσω. Ηθικό δίδαγμα σε αυτή τη μέρα είναι ότι να μην σας νοιάζει η γνώμη των άλλων ξεκάθαρα. Λοιπόν, και ένα story time πριν αρχίσω. Χθες λοιπόν πήγα για νύχια. Λοιπόν, όταν βγήκα από το μαγαζί, γενικά, επειδή δεν το έχω ξανα... δεν μου έχει ξανασυμβεί όλο αυτό το πράγμα, έχω να σου πω ότι δεν ήμουν καθόλου ευχαριστημένη, γιατί πρώτα απ' όλα μπορεί εγώ εκείνη την ώρα να πω «Α, οκ, εντάξει, το Lear's Lift πέτυχε, χαίρο πολύ», αλλά σαν νύχη, δεν ξέρω, δεν πήγε πολύ καλά. Όλα αυτά εκείνη την ώρα δεν ενεργοποιήθηκαν από κάτι. Παρ' όλα αυτά, βγήκαμε εμείς το απόγευμα στον οδοντίατρο με τον Μάριο στο αυτοκίνητο και μου λέει ξαφνικά ο Μάριος, ο οποίος καταλαβαίνετε ότι δεν έχει κάποια, ρε παιδί μου, γνώση με τα νύχια, με τα σχήματα και και τα κοιτάει από πάνω, που ήμουν δίπλα του ουσιαστικά. Από πάνω, ξέρεις, κάπως έτσι, μου λέει, είσαι έτοιμη να πετάξεις? Και μου λέω, τι είπες? Μου λέει, τι νύχια είναι αυτά? Σκέψου τώρα, άντρας, γιατί ξέρετε κάτι. Οι άντρες είναι πιο κρυφοπληγίτσι από εμάς, φιλενάδες. Οι άντρες μας είναι κρυφοπληγίτσι. Εγώ το έχω τεστάρει. Όχι μόνο με το Μάριο, με διάφορους φίλους μου. Είναι πιο λεπτομερή σε κάτι τέτοια. Και επειδή είναι και κόκκινο, καταλαβαίνω ότι του έπεσε εκεί πέρα. Λοιπόν, περίμενε κάπου να σου ταιριώσω την κάμερα για να δεις τώρα ποιο είναι το θέμα. Περίμενε, μη μου φύγεις. Τι κοίταξε να δεις τώρα εδώ τι γίνεται. Βλέπεις ότι τον είχε πάει σούζα το αργολογάκι. Ότι πάει σούζα το λογάκι και ότι έχει πάει να πιάσει Θεό. Δεν ξέρω γιατί έχει γίνει αυτό το πράγμα. Το βλέπεις, έτσι, δηλαδή. Κοίτα εδώ.
Τέλος πάντων, εγώ παρόλα αυτά επικοινώνησα με το μαγαζί, οπότε την Παρασκευή θα ξαναπάω να μου τα ξανακάνουν από την αρχή. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Τους έστειλα τις φωτογραφίες μου, εκτιμήσανε το γεγονός ότι κάνανε λάθος, οπότε θα πάω. Λοιπόν, ξεκινάμε για γλυφάδα. Και ποιος ήρθε ρε πούστη μου? Και δεν μπορώ, κοιτάξτε εδώ, Μπέλα Μέρη. Εντάξει. Μπέλα Μέρη, δεν βγαίνεις. Καλημέρα, καλημέρα. Έχουμε να πούμε κάμερα άλλο. Σε κάμερα. Έχουμε να πούμε, χαμός. Γίνει χαμός τώρα. Κάτσε να δεις. Αγάπη μου, ομορφιά μου, καλέ, δεν είμαι σαν ίδιος. Εν τω μεταξύ με βλέπει, λέει σεξ. Αχ, δεν μπορώ, ζαλίζομαι σε αυτή τη στιγμή. Είσαι πολύ σεξ. Πότε ο είδες? Πάνω σου. Αχ, δεν μπορώ, τρελαίνομαι. Τι λέει, καλέ, παλαβό είναι. Πού πρέπει να κοιτάω, είναι ο φίλος. Εδώ, στο φακό, θα σε φακό. Στο φακό. Τι βλέπεις, από την τρύπα. Ναι. Εκεί θα κοιτάς. Μ' αρέσουν εμένα οι τρύπες. Μάλιστα. Λοιπόν, πού έχουμε έρθει. Να σου πω κάτι, εγώ το κοιτάω λίγο ψηλά γιατί μου αρέσει, βγαίνω λίγο. Ωραία, σαν πάμε έτσι το. Ωραίο, έχει ροφόρο εδώ, background. Το δύο μαγάζι είναι μετά. Όλα τα ξέρει. Ελάχι το μαλλί εδώ πέρα. Τι... Είσαι πολύ ωραία, το ξέρει. Βασικά, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, έχω έρθει όπως σας είπα στο αυτοκίνητο στη καφετέρια, να το πω. Να το πούμε σαλόνι, γιατί εμείς έχουμε εδώ πέρα μόνο τις μούνες θεομούνες. Yeah. Τις προσέχουμε, τις φροντίζουμε. Και αμαλάκι τις γλύφουμε κιόλας λίγο. Είναι τρελό. Σας το είπα, δεν σας το είπα εγώ, σας το είπα. Λοιπόν, θέλω να σας πω, είναι το ωραιότερο σαλόνι της Γλυφάδας. Να πούμε και τα πιο σοβαρά μας. Έτσι. Έχουμε βραβευτεί στα 10 καλύτερα μπραντς. Δική σου, φακός, δικό σου εδώ. Τι να κάνω, εγώ θέλω να κοιτάω λίγο ψηλά, δεν μπορώ έτσι. Μα να τους κοιτάς τα μάτια. Περίμενε ρε παιδάκι, πώς θα τους κοιτάς τα μάτια. Δώσε μου λίγο το μαρκούτσι. Ωραία, πάρ' το. Να σου πω κάτι, δεν το καταλαβαίνω αυτό με το φακό. Δεν θα παιδί μου στην τρύπα, θα κοιτάς εκεί. Θα μα και τι θα κάνω, δεν θα κοιτάω εμένα τη μούρη μου. Όχι, δεν θα κοιτάς εκεί, γιατί είναι όταν θα σε βλέπουνε. Ναι, μάλιστα. Θα κοιτάς εκεί, οι άλλοι κοιτάνε εδώ, σε σένα. Τέλος πάντων, κάπως μπερδεύομαι. Λοιπόν, εμείς έχουμε βραβευτεί στα 10 καλύτερα μπραντς των Νοτίων. Σας περιμένω για τελείωτο καφέ και γλύψιμο. Αυτά είναι. Πάει. Δεν θα μας το ανεβάσει στο YouTube με αυτά που λες. Δεν πειράζει, ας μην μας το ανεβάσει, θα τα ανεβάσουμε μόνοι μας, αγάπη μου, έχουμε εμείς ανάγκη. Όχι βέβαια. Είσαι πάρα πολύ ωραία, έχεις μια πάρα πολύ καλή λαμπερή ψυχή. Επίσης. Να σε αγαπάς, να σε φροντίζεις και ξέρεις να πάνε να κάνουνε. Ζητά και τη γνώμη των άλλων, να ξέρεις. Δεν μας νοιάζει. Τους έχω γραμμένους, είμαι πολύ καλά. Δεν μας νοιάζει, έτσι είμαστε ευτυχισμένοι εμείς. Πάρα πολύ. Όλα τα άλλα πάνε και αυτά είναι ρε φίλε. Φιλάκια από εμένα. Έτσι. Λοιπόν, να σας δείξω λίγο την Τζέννη, παιδιά. Κοίτα εδώ τώρα σκυλίκα. Αυτή είναι η Τζέννη. Είναι μια ομορφιά. Είναι το Σωτήρι. Και θα έρθει και στο γάμο. Σωτήρι, δείξε το φόρεμα της Τζέννης. Αμέσως. Αχ, θα τρελαθώ, λιώνω. Κοίτα εδώ στο παιδί θα βάλουμε. Καλά. Καλά, δεν περίμενα και τίποτα λιγότερο. Επειδή θα κάνουμε τώρα να είμαστε τίποτα τεράτσια. Καλά. Και η Τζέννη θα κλέψει εντυπώσεις. Τις εντυπώσεις εσύ, την κλεμμένη εσύ, αγάπη μου. Αχ, δεν μπορώ, κολλάζομαι. Και γεια σας ξανά, next day Παρασκευή και new nails, πήγα στο μαγαζί. Εννοείται ότι με φροντίσανε πάρα πολύ, μου είπανε συγγνώμη, ναι έχετε δίκιο, γίνονται λάθη. Εννοείται ότι και εγώ, ρε παιδί μου, δεν είμαι από αυτούς τους ανθρώπους που τσακώνονται, ήρεμα τα πράγματα. Εκεί που μόνο που με πιέσεις και χάνω το δίκιο μου, εκεί αρχίζω και τα παίρνω. Από τη στιγμή λοιπόν που εκτιμήσανε το γεγονός ότι όντως έγινε λάθος, γιατί εγώ τώρα να το τραβάω, υπάρχει λόγος εγώ να χαλάω την ψυχολογία μου και να χαλάω
τη ζαχαρένια μου. Και να το, τα new nails. Το άλλαξα, είναι φοβερό. Εντάξει, αυτό εδώ πέρα το γκλιτεράτο είναι όλα τα λεφτά. Πολύ γοργονέ, ήταν κόκκινο. Για ένα περίεργο λόγο δεν μου άρεσε το κόκκινο, αν και το θεωρώ σταθερή αξία όπως σας είπα. Αλλά παιδιά, αυτό είναι πολύ τέλειο, πολύ τέλειο. Αυτά, σήμερα που λέτε μαγείρεψα πριν φύγω από το μαγαζί ρολό κοτόπουλο με πατατούλες, ήρεμα τα πράγματα, οπότε τώρα θα φάμε. Θα κάνω βασικά ένα μπάνιο. Θα φάμε και θα αράξουμε. Το απόγευμα θα φτιάξω και τα νύχια της ουρανίας. Φέτος τις έκανα για πρώτη φορά και εγώ τεχνητά. Μπορεί τώρα εσείς να μου πείτε, μα είναι 12, hello, δεν πειράζει. Ο καθένας ας κρίνει για το παιδί του. Οπότε ξέχασα εγώ να σας δείξω πώς τις τα έκανα την πρώτη φορά. Θα σας τα δείξω, γιατί το απόγευμα θα τις κάνω τα νυχάκια. Έχουμε και το γάμο αύριο. Καταλαβαίνεις. Οπότε κλείνω τώρα να φάμε. Να ξεκουραστούμε και θα τα πούμε το απόγευμα με τα νύχια της ουρανίτσας. Σάββατο, σήμερα η μεγάλη μέρα του γάμου, ετοιμάστηκα, έκανα ένα summer glow makeup, έχω βάλει παιδιά και την φόρμα την ολόσωμη από Shein, είναι φανταστική, πρώτη φορά την έβαλα βασικά, πάρα πολύ μου άρεσε, πραγματικά, οπότε νομίζω ότι ήρθε η ώρα να φύγουμε, να πάμε στο γάμο. Και η ουρανίτσα με το φορεματάκι της που της πήρα από το Shein, ουρανία, τι γίνεται? Μια χαρά. Παιδιά, έχει πάρα πάρα πολύ ζέστη, πραγματικά, δηλαδή, εγώ είμαι και ένας άνθρωπος ο οποίος λιώνει με τη ζέστη, λιώνει όμως, δεν ξέρω πώς θα τη βγάλω, πραγματικά. Ουρανία, νομίζω ότι πρέπει να πάρουμε παραμάσκαλα τον ανεμιστήρα, αλλιώς θα βγαίνει πραγματικά δηλαδή. Και να το σκιαγεργάκης με το πουκαμισάκι εδώ πέρα και τον καινούριο τα παπά. Τώρα δεν μπορώ να σας τα δείξω, σας τα δείξω, μισό λεπτό. Άτα και τα καινούρια παπά του Γιώργου, κούκλος, κούκλος, κούκλος.
να ζήσετε. Παρά και κάπου εδώ νομίζω ότι πρέπει να κλείσει αυτό το vlog. Περάσαμε τέλεια να χαιρόμαστε τη φίλη μας, να ζήσει η Μαρκέλα, να είστε πάντα αγαπημένοι και ευτυχισμένοι. Και κάπου εδώ πρέπει να κλείσουμε, ουρανία, ε! Ναι. Μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να μας ακολουθείτε, να με ακολουθείτε βασικά, στο Instagram. Φιλάκια πολλά. Γεια σας!